Φίλες και φίλοι του paopaddu.gr, καλησπέρα από τον Απόστολος Νικολαίδης. Μια κακή βραδιά έκλεισε για τον Παναθηναϊκό και θα κάνουμε το σχόλιο μας με τον Σίλβα Κλέιτον, το οποίο θα μπορείτε να το δείτε στο YouTube ως εν όψη του αγώνα κυπέλου και σε ένα βράδυ που πραγματικά συνεχίστηκε και το κακοφεγγάρι και τα λάθη για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει ότι χρειάζεται αλλαγές. Το ποιες αλλαγές το ξέρει μόνο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά με την τεράστια εμπειρία και επειδή έχει φορέσει αυτή η φανέλα, ο Σίλβα Κλέιτον νομίζω ότι η γνώμη του μετράει πολύ. Τι είδες, τι πρέπει να γίνει, τι περιμένεις να δεις? Σίγουρα η σημερινή εμφάνιση δεν ήταν αυτό που περιμένει ούτε η ομάδα ούτε ο κόσμος για να γίνεις πρωταθλητής. Έτσι, βαριά ήταν. Από ένα λάθος και μια ατυχία δέχτηκες το πρώτο γκολ, αλλά παράτησες τον αγώνα. Δεν μπορείς να παρατήσεις τον αγώνα. Παίζεις μέσα στην έδρα σου, δέχτηκες ένα γκολ, συνεχίζεις, μπορείς, έχεις μια ομάδα που είσαι πρώτη στο πρωτάθλημα, πρέπει να παίζεις σαν πρωταθλητής. Δέχτηκες το γκολ, παράτησες τον αγώνα. Πρέπει να συνεχίζεις τώρα για τη συνέχεια, κάπως να δουν τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Έτσι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζουμε εμείς απ' έξω πώς είναι οι κινήσεις που μπορεί να κάνει. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, που ζει τη καθημερινότητα, ο καθένας τι φόρμα είναι, τι πρόβλημα έχει. Οπότε εμείς μόνο από εδώ μπορούμε να περιμένουμε ότι σίγουρα μια βελτίωση χρειάζεται η ομάδα για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πιστεύεις ότι εν όψη του αγώνα κυπέλου προλαβαίνει να ανασυνταχθεί? Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο. Έτσι, έπαιξε στη Τούμπα, έχασε. Ναι, εδώ είναι, απλά να γυρίσει το μυαλό. Πρέπει. Δεν είναι εύκολα, αλλά πρέπει να γυρίσουν το κλειδί εκεί, ότι τέλος, τελειώσαμε, παίξαμε εδώ, χάσαμε, κακή βραδιά, κακή εμφάνιση. Πέμπτη, άλλο αγώνας, ξεκινάει όλα από την αρχή, είμαστε δύο γκολ πίσω, πρέπει τουλάχιστον να βάλουμε δύο γκολ για να πάει πέναλτι η παράταση, δεν ξέρω πώς είναι τώρα εδώ το σύστημα. Αλλά πρέπει να συνεχίζει, πρέπει να βάλει μπρος η μηχανή δυνατά, γιατί έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά. Μου έλεγε στη διάρκεια του αγώνα ότι επειδή έχει βαριά στόπερο ΠΑΟΚ, σου έκανε εντύπωση ότι δεν σκόραρε ο Παναθηναϊκός. Γενικά παρουσιάζει μια δυσκολία στο σκοράρισμα τελευταία ο Παναθηναϊκός. Εσύ είδες την ομάδα απλά να μην δουλεύει καλά, να ντεφορμέ, την είδες κουρασμένη, την είδες ψυχολογικά επηρεασμένη? Ήταν απλά ένα κακό βράδυ, να άτυχη, τι είναι απ' όλα? Κοίτα, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει την ομάδα από την αρχή, δεν ξέρω πώς ήταν μέχρι τώρα εδώ. Έχω δει κάποια παιχνίδια τώρα τελευταία. Είδαμε τα Γιάννενα που δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ. Δηλαδή στο τέλος εκεί ένα πέναλτι τελευταία στιγμή. Πάντως η ομάδα μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα. Δηλαδή σήμερα ήταν ένας διαφορετικός αγώνας, μια ομάδα, ένα ντέρμπι που πάλι είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να σκοράρει, να βάλει ένα γκολ με καλύτερες επιλογές εδώ. Βιαζότανε πολύ να πάει μπροστά η μπάλα. Ο Παλάσιος είχε αρκετές προσπάθειες, πιστεύω, αλλά πιστεύω θα μπορούσε να κάνει καλύτερες επιλογές. Πάντα προσπαθεί να πηγαίνει μπροστά. Κάποια φορά να τραβάει την μπάλα πίσω, να παίζει, να αλλάζει πλευρά, να πάει την μπάλα, να γυρίσει την άμυνα τους. Ίσως το θέλει και λίγο αυτό, την ηρεμία μπροστά. Αυτό δεν το είδα σήμερα. Ίσως είναι τα χαρακτηριστικά του παιχτών είναι αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος παίκτης που θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν ξέρω την ομάδα μέσα τι έχει, μόνο ο προπονητής τα ξέρει. Απλά επειδή έχεις παίξει σε μια θέση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, νομίζω ότι και κάποια βασικά χαρτιά, δηλαδή είπες τώρα ο Παλάσιος το πάλεψε, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Το Βέρμπιτς, ας πούμε, δεν τον είδαμε στον ίδιο ρυθμό. Πολλά λάθη, όχι διαιτητικότητα. Δεν θα πω έλλειψη διάθεση, σαν να μην του βγαίνει, σαν ένα κλειπ πιο κάτω. Ήταν εδώ πάντως η θέση του, έτσι.
η ομάδα δεν έκανε η μπάλα να γυρίσει, να φτάσει στα πόδια του ίσως καλά όπως έπρεπε. Στην κυκλοφορία. Αλλά όταν έφτανε, όμως δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν εκεί σε καλή... Απίκο. Εκεί. Λέει, οπα, είμαι σε ετοιμότητα, η μπάλα έρχεται σε μένα, γυρίζω, πηγαίνω μπροστά. Ξέρεις, ούτε αυτός, ούτε ο Χουάνκαρ εδώ δεν συνεργαστήκαν καθόλου. Δηλαδή, άκρα. Στο πρώτο ημίχρονο λες και άμα μπορεί να, στατιστικά να δει, άμα έχει όλο πάρει δεξιά, μπάλα πέντε φορές, ήταν πολύ. Ναι, ναι. Έτσι. Βέβαια είναι όπως είπα και πριν, έπαιρνε την μπάλα ο Παλάσιος και ατομιστής, έκανε την μπάλα και την κούρσα συνέχεια. Δεν είναι ο παίχτης που θα γυρίσει την μπάλα δεξιά και αριστερά. Πάει και προσπαθεί ναι, μέχρι να την ομαδικό, το ομαδικό πνεύμα λίγο εδώ για να βγει μια συνεργασία. Δεν έχει βοήθειες για να βγει συνεργασία. Ατομιστής γιατί ίσως δεν έχει και στήριγμα. Ίσως αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι περνάει ο προπονητής γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Ίσως ο προπονητής το λέει πάρε την μπάλα και πήγαινε. Δεν ξέρουμε τι. Εγώ σου μιλάω τώρα για αυτό που είδα σήμερα. Έτσι. Δεν είδα τους άλλους αγώνες. Άμα τον έβγαινε, αν έκανε τις προσπάθειες όλες και πήγαινε και κατάφερνε να σκοράρει ή να δώσει assist. Πάντως σήμερα που είχε αντίπαλο μια ομάδα καλύτερη, ίσως πιο σωστή δουλευμένη εκεί, δεν του βγήκε. Εγώ θα αρχίσω το σχολείο μου από μια πάσα και συζήτηση που κάναμε με τον. Με τον Κλέιτον ότι στη διάρκεια ότι όντως σε μια βραδιά που ήταν λαμπερή υπό το βλέμμα του Μπέρκ και ΣΕΠΟ αποθεώθηκαν ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, δηλαδή είναι επιθετικά δυσκύλιος τον τελευταίο καιρό, κάποιοι παίκτες του όπως ο Μπερνάρ επειδή μου το τόνισε πριν και ο Σιλβά δείχνουν να είναι, δεν θα πω κουρασμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει περάσει κάποιες ατυχίες. Ο Μπερνάρ συγκεκριμένα έχει ένα τσιμπηματάκι, οπότε τον έχει πάει πίσω. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να. Μισό λεπτό γιατί είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει σίγουρα να συνταχθεί. Μιλάμε για άλλο παιχνίδι στο κύπελο, σαφώς. Την εβδομάδα που έρχεται νομίζω θα κάνει και ένα rotation προπονητής, γιατί είδε και σήμερα ότι μπήκαν κάποιοι πιο φρέσκοι παίκτες και τελικά αυτή η φρεσκάδα έβγαζε κάτι, ενώ πριν προσπάθεια, έτσι, έστω προσπάθεια, δεν λέω ότι όλη η ομάδα ρόλαρε, αλλά πριν είδαμε να εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Και το θέμα σίγουρα είναι και η ψυχολογία πλέον, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόζερ που κάνει πρωταθλητισμό, τώρα μαθαίνει να κάνει και βλέπεις ότι όπως ενθουσιάζονται εύκολα και σέρφαρε πάνω στον ενθουσιασμό. Τώρα που ήταν τα μεγάλα κύματα, συσσαγωγικά το βάζω, πνίγονται όταν δεν πάει καλά το μάτς, πιο εύκολα λίγο η πράσινη. Βέβαια, δεν έχει χάσει το χαρακτήρα τόσο ομάδα, είναι μια δουλεμένη ομάδα, θα το βρει το δρόμο της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ακόμα πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ανοιχτή ρεβάνς του κυπέλου και αυτό που προσωπικά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ είναι ότι ο κόσμος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έδειξε το δρόμο στους παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα. Με το χειροκρότημά του τους έδειξε ότι είστε πρωτοπόροι, είστε μέσα στο κύπελο, πρέπει να μείνετε, να παλέψετε εδώ για την ομάδα. Θα θέλουμε πρωταθλητή Παναθηναϊκέ. Το εννοούσαν ότι εμείς σας εμπιστευόμαστε. Ανταποδώστε το και συνέλθετε. Αυτό ήταν το μήνυμα του κόσμου, νομίζω, σε ένα παιχνίδι που ήταν κακό και έγινε πιο κακό όταν αποβλήθηκε και ο Σέγκεφελ που πήγε, πήρε μια ανόητη κίτρινη κάρτα και αφήνει τον Παναθηναϊκό με μια λύση λιγότερη σε μια δύσκολη εποχή. Όταν γυρίζει ο Κρουμπέλης, βέβαια, θα δούμε αν θα προλάβει, θα έχει τον Ούγκρο τελικά στο άλλο παιχνίδι και θα κάνει αγώνα δρόμο Μάγνουσον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τον αφήνουμε μια λύση τώρα που η ομάδα χρειάζεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει group therapy, δεν ξέρω αν θα γίνει συζήτηση. Συνήθως αφήνει να περάσει ο Γιωβάνοβιτς έτσι το πράγμα. Δεν ξέρω αν πει στα αποδυτήρια κάτι για να συνέλθει η ομάδα. Πώς θα το διαχειριστεί. Έχει την εμπειρία, την ηρεμία. Τον εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύονται οι παίκτες, τον εμπιστευόμαστε εμείς, τον εμπιστεύεται και ο κόσμος. Λοιπόν, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο match. Θα είμαστε πιο τυχεροί, το δίδυμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σίλβα Κλέιτον για το τρομερό σχολιασμό που έκανε και όποτε χρειάστηκε έντονο. Απλά δεν πρόλαβα να σχολιάσω το δεύτερο ημίχρονο άνθρωπο. Δηλαδή, μέχρι να μπει μέσα είχε δεχτεί το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός και κάπου εκεί, ας πούμε, το χάσαμε. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook, Twitter, στο TikTok και κάντε μια εγγραφή στο YouTube. Και αύριο έχουμε την εκπομπή Τρίφυλλη στις 9 το βράδυ με τον Πάπη τον Τζιμπίδα, παιδιά, για σχόλιο. Αναφορικά με το σημερινό παιχνίδι. Μπαμπή, θες να κάνεις και εσύ ένα σχόλιο ή να κάνει και ο Μπαμπής ένα σχόλιο. Έλα. Λοιπόν, κάτσε στη θέση μου.
εντάξει. Σε κάνει θέση μου δίπλα στο. Εδώ που φτάσαμε τώρα. Κάτσε, κάτσε. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το σημαντικό είναι η επόμενη μέρα. Αυτό έγινε, πάει, τελείωσε. Το τι μπορεί να γίνει και αν έχει με οποιοδήποτε τρόπο, πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να συνταχθεί μέχρι την Πέμπτη. Η σημερινή μέρα τέλος. Ήτανε κακή βραδιά, πρέπει να τα ξεχάσουν. Σίγουρα, όπως είπε ο Νίκος, θα υπάρχει μια ομιλία. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει, αύριο ίσως θα γίνει. Ο προπονητής μου φαίνεται έχει την ομάδα στα χέρια του, τους ξέρει. Θα γίνει τώρα Πέμπτη ένας δεύτερο ημίχρονο του κυπέλου. Η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη εκεί και να τα ξεχάσει. Εσύ πως ποδοσφαιριστής, όταν είχατε τόσο δύσκολα βράδια, μπορούσε σαν ψυχολογία περισσότερο, γιατί σαν ικανότητες είναι δεδομένες, σε τρεις μέρες μέσα σε τέσσερις να συνέλθεις με τον ίδιο αντίπαλο ειδικά. Δεν έχεις την πολυτέλεια να μην είσαι έτοιμος. Οπότε σε τρεις μέρες έχει αγώνα. Εγώ πιστεύω αυτό θέλει ο παίκτης. Να όσο λιγότερο χρόνο να έχει άλλο αγώνα για να τα ξεχάσει αυτά τα προηγούμενα. Οπότε μακάρι να έρθει γρήγορα την Πέμπτη για να έχουν μια ευκαιρία για να τα ξεχάσουν τη σημερινή μέρα. Νομίζω ότι αφού ακούσαμε και από τον άνθρωπο που τα ξέρει όσο κανένας άλλος, το τι μπορεί να γίνει, Νίκο, μπορούμε να κλείσουμε από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε από τον Απόστολο Νικολάη. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μπάμπη Τσιμπίδα, τον Σίλβα Κλέν, όλους εσάς. Αύριο εκπομπή Τρίφιλε 9 η ώρα θα τα πούμε, παιδιά, να είστε καλά.